Με το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως είπε ο κ. Στασιόπουλος, έχει πεθάνει το μνημόνιο. Εδώ μία ώρα τώρα συζητάμε το πώς θα επαναδιαπραγματευτούμε. Δηλαδή, εμείς δεχόμαστε ότι θα το επαναδιαπραγματευτούμε, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε τα καινούργια κόμματα. Το ερώτημα είναι, οι Γερμανοί θα το επαναδιαπραγματευτούν, ναι. Δηλαδή, πώς το συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή, ελαφρά την καρδία, αυτό το πράγμα. Συμφωνώ ότι ίσως οι συνθήκες να είναι σωστές. Γιατί, μισό λεπτό, ως γεωπολιτικός λίγο να μιλήσω. Έχασαν οι Γερμανοί, η Μέρκελ έχει χάσει το Σλέσβικ-Χολστάιν. Ουσιαστικά έχασε. Έχουμε είναι ένα κρατήριο της Γερμανίας που γίνανε κρατήριο. Έχουμε τον Ολάν. Σήμερα ορκίστηκε ο Πούτιν. Ένα που δεν έχουμε πει, ορκίστηκε ο Πούτιν πρόεδρος της Ρωσίας. Αυτό αλλάζει τις αμερικανο-ρωσικές ισοσχέσεις σε σχέση με την Ευρώπη. Χαστούκι, συγγνώμη σας διακόπτω για το διάλογο. Χαστούκι από τον. Ολλανδό, ναι. Τον δεξιό, τον συνασπιστή που έριξε την κυβέρνηση. Και για να μην χαθεί η αγοραστική αξία. Έτσι. Ένα πράγμα, γιατί μπορούμε βέβαια να διαπραγματευτούμε υπό ποια έννοια τις γεωπολιτικές συνθήκες. Δεν αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το raison d'être της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το raison d'être της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην γίνει ποτέ πόλεμος Γαλλίας-Γερμανίας. Όταν φύγει όλος ο Νότος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να μείνει η Γαλλία με όλα τα γερμανικά κράτη μαζί, γιατί πολύ απλά ο Νότος των γερμανικών κρατών θα είναι η ίδια η Γαλλία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή να αντιληφθούμε ότι γεωπολιτικά μας ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που συζητάμε. Αλλά δεν είναι οι λόγοι απλοί να κάνουμε το ένα και το άλλο μικροσκοπικά. Δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Άρα λοιπόν η πρόταση, η σκέψη δική σας είναι δηλαδή ότι πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία του Ολλάν. Ναι, βασικά μεγάλη πολύ ευκαιρία. Σημαντικό. Έτσι. Να δράξουμε την ευκαιρία του Ολλάν να επαναδιαπραγματευτούμε, να το θέσουμε πολιτικά το θέμα όμως. Mm-hmm. Ότι Λάντε. Το θέμα είναι ότι αν φύγει η Ελλάδα, θα φύγουν οι χώρες του Νότου και η Γαλλία δεν μένει μόνη της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις γερμανόφωνες χώρες αυτό για πολιτικούς και στρατηγικούς λόγους. Νομίζετε λόγους. Ότι θα τρομάξει τις λεγόμενες χώρες του Βορρά θα τρομάξει τη Γαλλία. Με επίκεντρο την θα Γερμανία. Θα τρομάξει τη Γαλλία.